Έχω πάρα πολύ άγχος, αλλά σήμερα θα κάνω το όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα. Θα περπατήσω σαν μοντέλο. Πάμε, κορίτσια! Το μοντέλο έρχεται! Α, μου περιποιηθήκατε σήμερα. Μπράβο. Έτοιμες! Έρχεται ο τυφώνας Ναταλία. Άγριες διαθέσεις. Ωραίο αυτό που πήρες, δεν ξέρω αν θα το θεωρήσουν σε μυζιέ όμως. Για να δούμε. Ναταλίτσα μου, τι όμορφη που είσαι στην πασαρέλα. Υπέροχα μαλλιά, τι καλά που δεν πρόλαβες και δεν έκανες κότσο. Μ' αρέσει πολύ η ψηλή αλογοουρά και θα σου πρότεινα να το κάνεις και μόνη σου και στο μπαρ και γενικά. Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα σκουλαρίκια σου, το μακιγιάζ. Βέβαια, ήθελα λίγο καλύτερη επιμέλεια στο κραγιόν. Τέλειο το τζάκετ και πόσο φανταστικό το μάξι ήταν τελειωτό, όψε μυζιέ που διάλεξες. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζώνη, μ' αρέσει που είναι hot και mini, μ' αρέσει που βλέπω πόδια, είναι υπέροχο το τσαντάκι σου, τα μποτάκια σου δεν με τρελαίνουν, αλλά μικρό το κακό, γιατί όλο το άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε και το δεύτερο μέρος. Why so serious, Natalie? Έφη και χαμπάρια. Για πες μου, Ναταλία, πώς ήταν πάνω στην πασαρέλα? Είχα λίγο άγχος στην πασαρέλα, γιατί το φόρεμα που φοράω από μέσα μου ανέβαινε αρκετά ψηλά. Αλλά παρόλα αυτά, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η Ναταλία στην πασαρέλα ήταν πολύ όμορφη, αλλά φαινόταν να μην ήταν άνετη, γιατί το μεσοφόρι, καθώς περπάταγε, σηκωνότανε. Αχ, παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα αγόρια. Πάμε να δούμε πόσο κόστησε αυτό το σύνολο. Για το τζάκετ η Ναταλία πλήρωσε 50 ευρώ, για το φόρεμα 170, τα μποτάκια κόστησαν 90 ευρώ, η τσάντα 15, τα σκουλαρίκια 10 και τα μαλλιά 15 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε ακριβώς 350 ευρώ και δεν άφησε ούτε σεντ τσακιστό.